Αλλά είπαμε προηγουμένως, δείξαμε την ανιψιά του κυρίου Μητσοτάκη, δείξαμε τους υπουργούς, δείξαμε την ΕΡΤ. Πάμε να δούμε τώρα και ένα άλλο που έχει και μια θεσμική ιδιότητα. Πριν πάμε στο θέμα του ΣΟΕΣ, το προαναγγείλαμε, πανεπιστήμιο. Δώστε το. Στο οποίο έχει επιχειρηματικά συμφέροντα. Εδώ, για να το δούμε. Της Λευκωσίας δηλώνει έτοιμο για την ίδρυση πανεπιστημίου. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο σχεδιάζει την ίδρυση ιατρικής σχολής. Ενδιαφέρον να εγκατασταθεί στην Ελλάδα επιδεικνύει επίσης ένα ισπανικό ΑΕΗ. Ενώ στην ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου στοχεύει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Μητροπολιτικού ΑΚΜΗ. Την ίδια ώρα αναμένεται η ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης του φημισμένου Πανεπιστημίου Κολούμπια στην Αθήνα, το 10ο τέτοιο κέντρο που έχει ιδρύσει το Νεοουρκέζικο Πανεπιστήμιο σε όλη την Ιφίλιο, υπό την προεδρία του Πανεπιστημιακού Θεοκλή Ζαούτη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πώς μέσα από τα φιλικά φύλλα διακείμενα μέσα ενημέρωσης η Νέα Δημοκρατία κάνει προαναγγελία, Ανδρέα και Κωνσταντίνε, διαφημιστική για αυτά που έρχονται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ναι. Στα οποία τώρα όλος τυχαίως εκεί σε αυτό το Κυπριακό έχει τον έλεγχο αυτό το φαν, το CVC, στο οποίο όλος τυχαίως εργάζεται ως επιτελικός τέλεχος. Νομίζω ότι εργαζόταν και να είμαστε. Έφυγε. Νομίζω ότι εργαζόταν. Όχι, αν έφυγε είναι είδηση αυτό. Αν, νομίζω ότι εργαζόταν. Το έχει ανακοινώσει. Εγώ δεν είχε. Έχουν ανακοινωθεί επίσημα, είναι από πληροφορίες ότι έχει. Δεν πρέπει να το ανακοινώσουν. Για πες το, γιατί μέχρι τώρα αυτό σημαίνει κάτι όμως. Αν έχει αποχωρήσει και δεν το έχει ανακοινώσει, ύστερα από όλη αυτή τη θύελα που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτό το CVC έχει μπουκάρει και έχει πάρει τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις, κέντρα υγείας και αλυσίδες διατροφής, πανεπιστήμια, πρέπει να το ξέρουμε, Ανδρέα. Βοζούκους έχει, τσενέγκους. Το ηθικό θα ήταν να το γνωρίζουμε. Βανδάλους. Και είναι, ναι. Δεν θα τους πιάσω όλες. Μ' αρέσει που βγάλες και τους γότθους πολιτισμένους, ρε Κωνσταντίνε. Θέλω, μπροστά σε κάτι. Μην μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλο. Είναι πολύ πιο πολιτισμένοι από τους υποσαχάριους, επιπλέον. Οι πολύ πιο βάρβαροι από τους υποσαχάριους. Λες, πολύ πιο βάρβαροι. Λοιπόν, μην μου αλλάξεις θέμα, Ανδρέα, πες πάνω σε αυτό τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και το παιχνίδι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα που ανοίγει. Γι' αυτό λέω, μπίζνα μεγάλη κι αυτή. Είναι η διαφορά του νόμιμου και του ηθικού. Εάν υπήρχε ηθική στην πολιτική, θα έπρεπε να ανακοινώνεται κάθε τέτοια απόφαση, κάθε τέκνο πολιτικού το οποίο βρίσκει δουλειά σε εταιρεία που έχει δοσοληψίες με το δημόσιο, είτε επωφελείται από νομοθετικές αποφάσεις για να κερδίσει λεφτά. Είναι τόσο απλό. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να είμαι υπουργός και να βάζω μια τζίφρα σε ένα project που θα αποφέρει στον τάδε επιχειρηματία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και την ίδια στιγμή να διορίζω το παιδί μου στην επιχείρησή του. Για αυτά τα φαινόμενα πέφτουν κυβερνήσεις στο εξωτερικό. Και έχουν πέσει κυβερνήσεις.